Λοιπόν, Αποστόλη, πρόσφατα δήλωσες και δεν θυμάμαι πού, αλλά το έχουμε σημειώσει, το έχουμε κρατήσει. Δεν θα παντρευόμουν για να μην δώσω λεφτά στην εκκλησία. Ναι, εντάξει. Δηλαδή? Θεωρώ περιττό τώρα να... ειδικά στην εποχή μας αυτή που περνάμε, να δίνεις λεφτά για να επισημοποιήσεις κάτι... Τη σχέση σου. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή... θα μπορούσες όμως να παντρευτείς στο Δημαρχείο, ναι, που να δεν αντιλέγω, κάτι. Συμφωνώ. Άρα δεν είσαι κατά του γάμου. Δεν είμαι κατά του γάμου. Αυτό είναι... εντάξει, άλλοι το κάνουν, άλλοι δεν το κάνουν, άλλοι αργούν να το κάνουν, άλλοι δεν το κάνουν ποτέ. Αλλά το θέμα είναι... πώς νιώθεις με τον άνθρωπό σου. Αν είσαι καλά, δεν σε ενδιαφέρει και εσύ πολύ αυτό. Εσύ με τον άνθρωπό σου είναι σαν να έχετε κάνει γάμο, ζείτε μαζί από την πρώτη μέρα και είστε και αρκετά χρόνια μαζί. Ακριβώς. Μπράβο, Αποστόλη. Να μην σε πιάσει το κακό το μάτι σου, εύχομαι. Ποτέ. Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχω εδώ πέρα τα. Δεν μου λες, έχεις αλλάξει καθόλου. Εσύ που με κόβεις. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, μεγάλωσες λίγο. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Κάποιες συμπεριφορές. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Ναι, εντάξει. Το πιο δύσκολο κομμάτι σου όσον αφορά στο να ζεις μαζί με έναν άνθρωπο, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Ποιο είναι δηλαδή αυτό που ακόμα και ένας άνθρωπος όπως είναι η Ρούλα, που σε αγαπάει πολύ βεβαίως και το έχει δείξει η γυναίκα με όλους τους τρόπους, δεν το αντέχει, ρε παιδί μου. Και κάποιες στιγμές λέει: Αποστολή, αυτό μου σπάει τα νεύρα, δεν αντέχω άλλο. Το ότι παίζω drums στο σπίτι. Πλάκα κάνεις. Ναι, το ότι. Βαράς την drums μέσα στο σπίτι. Όχι, δεν έχω. Έχω practice pad. Τι θα πει αυτό? Practice pad είναι που. Δεν έχει να κάνει με το μεγάλο το set των drums. Αλλά... είναι πλαστικά. Πώς να σου το πω, είναι πλαστικές βάσεις όπου δεν κάνεις πολύ θόρυβο, αλλά παρόλα αλλά αυτά... αλλά κάνεις. Εντάξει, ναι, ναι. Αυτό δεν το αντέχει δηλαδή κάποιες φορές. Ναι, κάτι γδαρμένα πατώματα, κάτι τέτοια, ξέρεις. Αυτό η φασαρία νομίζω... δεν την ενοχλεί. Οι γείτονες δεν έχουν πρόβλημα. Όχι, δεν έχουν, γιατί δεν... πώς είστε στην Ερμιά. Όχι, καλέ, αλίμονο. Δεν τους έχετε κάνει δώρα τα σπίδες. Όχι, όχι, απλά είναι, δεν έχουν την ίδια δυναμική σαν ήχο με τα κανονικά τα drums. Τότε εντάξει, πάλι καλά, δεν θα έπρεπε να γκρινιάζει. Μα και εγώ αυτό τη λέω, μα τι γκρινιάζεις κι εσύ τώρα, μια γρατζουνιά έκανα, ξέρεις. Α, πιο πολύ είναι η γρατζουνιά παρά η φασαρία. Ναι, ναι. Φοβερός είσαι. Έχω μια τέτοια, μια καταστροφική, ας πούμε, τάση απέναντι στα πράγματα του σπιτιού. Πάντα το είχα, δηλαδή, δεν είναι... πάντα κάτι έσπαγα, ας πούμε. Κατά λάθος, ελπίζω. Τι... όχι με πρόθεση. Άμα ήταν επίτηδες, θα ήμουν κάφρος, εντάξει. Στην κουζίνα μπαίνεις καθόλου? Μπαίνω, τίποτα, παίρνω κάνεις, το μπουκάλι, το νερό και φεύγω. Γιατί δεν μου πάει στο μυαλό ότι η Ρούλα έχει σχέση με την κουζίνα? Και όμως έχει την καλύτερη δυνατή σχέση. Αλήθεια. Ναι, δεν υπάρχει. Το τι μαγειρεύει και ο αυτοσχεδιασμός πάνω στο μαγείρεμα δεν υπάρχει. Τη ζηλεύω και... Δεν συντρώτες εσείς οι δύο τίποτα. Γιατί κοκαλιάρα αυτή, κοκαλιάρεις κι εσύ. Δεν δείχνετε ζευγάρι που το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε, ας πούμε, το μεσημέρι, το βράδυ είναι να φάμε κάτι ωραίο πριν κοιμηθούμε? Είμαστε πολύ πειθαρχημένοι. Δεν το πιστεύω αυτό. Καθόλου, καθόλου. Νομίζω απλά τώρα διατροφικά έχουμε αλλάξει κάποιες συνήθειες και αυτό μας διατηρεί... Τι εννοείς σας διατηρεί, παιδί μου, έτσι ήσασταν και οι δύο πάντα. Ναι, εντάξει. Δεν έχετε αλλάξει μέγεθος μπλούζας. Εντάξει, γυμναζόμαστε... Τρώτε όμως. Τρώμε.